Σειρά φορολογικών ανατροπών, οι οποίες ψηφίστηκαν στη διάρκεια του 2016, άρχισαν ήδη να ξεδιπλώνονται από τις πρώτες μέρες του 2017, φέρνοντας νέα συρρήκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η καθάριση των δηλώσεών τους θα γίνει με την κλίμακα των μισθωτών, χωρίς όμως να δικαιούνται το φορολόγητο. Τα εισοδήματα το 2015 φορολογήθηκαν με συντελεστές 26 έως και 33%, ενώ τα εισοδήματα το 2016 θα φορολογηθούν με συντελεστές από 22% έως και 45%. Οι αγρότες αναμένεται να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών συνταξιούχων με το έμεσο αφορολόγητο των 8.636 ευρώ, ενώ τα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ θα επιβάλλεται και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και θα επιβαρυνθούν και με προκαταβολή φόρου, η οποία αυξήθηκε από το 75% έως το 100%. Τα εισοδήματα από ενίκεια επίσης έρχονται αλλαγές και μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις έως και 36,36% μετά την αλλαγή της κλίμακας του υπολογισμού του φόρου σε εισοδήματα από ενίκεια. Οι μισθωτοί με εισοδήματα και από μπλοκάκι, η κλίμακα φορολόγησης μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών πλέον είναι ενιαία, μόνο που στην πρώτη περίπτωση προβλέπεται αφορολόγητο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που επιβαρύνουν τον φορολογούμενο, ενώ στη δεύτερη όχι. Για τα εισοδήματα του 2016, όσοι εισέπραξαν αμοιβή από μισθωτή εργασία και παράλληλη αμοιβή από μπλοκάκι, θα φορολογηθούν με την ίδια κλίμακα και με συντελεστές από 22 έως και 45%. Οι ιατρικές δαπάνες και αμοιβές μισθοδοσίες. Από το 2017, οι ιατρικές δαπάνες θα μειώνουν τον φόρο αν στο μεταξύ δεν καταργηθεί η σχετική φοροαλλαγή όπως πιέζουν οι δανειστές, μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί με κάρτα ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής. Και να έρθουμε στο προκείμενο ότι από εδώ και πέρα μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει σε όλες τις συναλλαγές τους να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική κάρτα συναλλαγών και βέβαια να κρύβουν τις αποδείξεις προκειμένου να έχουν αφορολόγητο. Σύμφωνα με τον νόμο 4270 του 2014, την τροποποίηση που έγινε, καθιερώνονται πλέον, επεκτείνονται μάλλον οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και έχει καθιερωθεί στο όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που θα γίνονται από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους για τις δαπάνες που κάνουν, αυτές πρέπει να είναι μέσω ή πιστωτικών καρτών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αφορολόγητο που έχουν, το 1.900 ή τα 2.100 ανάλογα, και το ποσό της συναλλαγής με τις πιστωτικές κάρτες είναι κλιμακούμενο. Δηλαδή, είναι μόνο για πιστωτικές ή για χρεωστικές, πιστωτικές, ναι, προπληρωμένες όλες οι κάρτες. Λοιπόν, την έκδοση αυτού του φόρου την έχουν οι μισθωτοί συνταξιούχοι και, κατά κύριο και οι αγρότες κατά κύριο επάγγελμα. Τρεις κατηγορίες δηλαδή ουσιαστικά πολιτών. Δεν αφορά όλους τους πολίτες και τις συναλλαγές τους. Μιλάμε για τις γενικές δαπάνες. Οι οποίες δαπάνες αυτές αφορούν αγορές καταναλωτικών αγαθών, δαπάνες παροχής υπηρεσιών, ενδεικτικά να σου πω ταχυδρομικές δαπάνες και όσοι και αμοιβές των συμβολογράφων ακόμα. Αφορούν και τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ας πούμε, του ΟΤΕ και τα λοιπά. Εκτός από ΔΕΚΟ. Εκτός από τις ΔΕΚΟ. Δηλαδή, εκεί όμως είναι η μεγαλύτερη δαπάνη, δεν είναι που έχει ένας πολίτης. Δηλαδή υπάγονται σούπερ μάρκετ, αγοράς από σούπερ μάρκετ, από καύσιμα, από ρούχα, παμπούσια κλπ. Έπιπλα, αγορές ηλεκτρικών ειδών, δαπάνες σε ξενοδοχεία, παροχή υπηρεσιών σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και όλους τους κατασκευαστές, στους λογιστές, στους ψυχολόγους. Είναι μεγάλη κατηγορία, μάλλοντας δεν αφορά τις ΔΕΚΟ. Σε εστιατόρια, σε ταβέρνες και σε μπαρ. Και εξαιρούνται οι λογαριασμοί των ΔΕΚΟ, η κινητή και σταθερή τηλεφωνία, τα ενίκια, τα κοινόχρηστα, τα ασφάλιστρα και τα αδειώδια που εμείς δεν έχουμε εδώ, αλλά τέλος πάντων να τα ξέρει κάποιος. Δεν περιλαμβάνω τις κατηγορίες αυτές. Τώρα, τι πρέπει να κάνει ο καταναλωτής, ο πολίτης δηλαδή, που εμπίπτει στις κατηγορίες αυτής της προαλλαγής, πρέπει να κρατάει αποδείξεις της ηλεκτρονικής αυτής συναλλαγής? Ναι. Καλό είναι για να μας διευκολύνουν και εμάς όταν κάνουμε τη φορολογική δήλωση, κάθε φορά που πληρώνουμε με πιστωτική κάρτα ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, να επισυνάπτουν την απόδειξη
στο αποδεικτικό της πληρωμής, της πιστωτικής κάρτας. Ώστε να συμπεριλαμβάνουμε αυτές τις δαπάνες μέσα στην, κατά τη σύνταξη της φορολογικής δήλωσης και να έχουν την ανάλογη έκπτωση. Αν δεν δηλαδή, κρατήσουμε τα αποκόμματα των, συναλλαγών αυτών, δεν ελέγχεται ηλεκτρονικά αυτή η διαδικασία. Είναι, υπάρχει εφαρμογή ή μάλλον έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή που μπορεί να κάνει τέτοια διασταύρωση. Και πιθανόν να βγουν κάποιες διευκρινιστικές κύκλοι το πώς θα λειτουργήσει όλο το σύστημα. Πάντως, στο παρόν πρέπει να κρατάνε τις αποδείξεις. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και είναι ο πιο εύκολος τρόπος τέλος πάντων για να μπορούμε να το αποδείξουμε. Μάλιστα. Τώρα, για τους υπόλοιπους φορολογούμενους, η υποχρέωση για να πληρώνουν μέσω πιστωτικών καρτών και να εκπίπτουν οι δαπάνες τους αφορούν τις ιατρικές δαπάνες. Γιατί ξέρετε, για τις γενικές δαπάνες που αναφέραμε προηγουμένως, έκπτωση έχουν μόνο οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί και οι αγρότες, οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Οι υπόλοιποι λοιπόν που έχουμε προς το παρόν, ακόμα ισχύουν η έκπτωση των ιατρικών δαπανών, πρέπει για αυτές οι δαπάνες να γίνονται, η πληρωμή τους πρέπει να γίνεται μέσω πιστωτικών καρτών. Με e-banking, ας πούμε, μπορούμε να γίνεται. Βέβαια, και με e-banking. Σε αυτή την περίπτωση που γίνεται ένα e-banking, δεν υπάρχει ωστόσο συναλλαγή τυπωμένη. Δηλαδή δεν υπάρχει. Την απόδειξη και να την αναφέρει. Άρα θα πρέπει, καλό να το πούμε αυτό, ότι ακόμα και με το e-banking θα πρέπει να εκτυπώνουμε την διαδικασία τη συναλλαγή, ώστε να την πιστοποιούμε. Βεβαίως. Όσοι κάνουν χρήση e-banking και νομίζω ότι. Και είναι μόνο οι ιατρικές υπηρεσίες. Που αφορούν τους υπόλοιπους πολίτες. Ναι, προς το παρόν. Μάλιστα. Λοιπόν, το 2017 ξημερώνει με αύξηση σε διάφορους έμεσους φόρους, να τους χαρακτηρίσω. Εσείς θα μας πείτε ακριβώς πώς χαρακτηρίζονται και τι αφορούν αυτοί. Ναι, περισσότερο είναι έμεσοι φόροι, στους οποίους γίνονται κάποιες αυξήσεις και οι οποίοι θα μας επηρεάσουν άμεσα. Όπως είναι τα καύσιμα, τσιγάρα, καφές, στους λογαριασμούς της σταθερής τηλεφωνίας. Σε αυτά θα υπάρχει μια ανάλογη αύξηση, η οποία θα μεταφερθεί μετά και στον καταναλωτή. Έπειτα, μια αλλαγή στη φορολογία, θα σας πω τώρα τι αλλαγές επίκειται στην φορολόγηση. Αφορά προς το παρόν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι παραμένουν στην ίδια κλίμακα, δεν επηρεάζεται. Θα επηρεαστεί μόνο εάν δεν έχουν τις πληρώσεις με τις πιστωτικές κάρτες και να δικαιολογήσουν το αφορολόγητο. Στους ελεύθερους επαγγελματίες αλλάζει ο τρόπος φορολογίας. Γίνεται πλέον με την κλίμακα των μισθωτών, αλλά χωρίς τη χρήση του αφορολόγητου. Εξηγήστε μας το αυτό. Ναι, θα φορολογούνται δηλαδή από μηδενική βάση. Από 1 ευρώ, ας πούμε, με την φορολογική κλίμακα που ισχύει για τους μισθωτούς. Φόρος δηλαδή και από το 1 ευρώ που λέγαμε από πριν, έτσι κι αλλιώς. Επαγγελματίες. Έτσι. Οι αγρότες θα φορολογηθούν πάλι και αυτοί με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων. Αλλά αυτοί θα έχουν το αφορολόγητο των 8.636 ευρώ που ισχύει μέχρι στιγμής. Οι μεγάλες επιχειρήσεις. Στις μεγάλες επιχειρήσεις παραμένει ο συντελεστής φορολογίας ο ίδιος, το 29%. Αλλάζει το τρόπος φορολογίας το εισόδημα από ενίκεια. Δηλαδή. Αυξάνονται οι συντελεστές, τα ενίκεια μέχρι στιγμής, επειδή φορολογούνται αυτοτελώς, υπήρχε ένας συντελεστής, 11% μέχρι 10.000. Και 33% από 12.000 και πάνω. Τώρα το 11 γίνεται 15 και το 33 γίνεται 35. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ανάλογη αύξηση. Επίσης, μεγάλη διαφορά στον τρόπο φορολογίας θα δουν και αυτοί που δουλεύουν με μπλοκάκι. Με απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Αυτό είναι μεγάλο ζητούμενο. Ότι είναι, νομίζω, τουλάχιστον από ό,τι ακούμε, απαγορευτικές οι συνθήκες για την έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος. Δεν είναι να δουλεύεις με μπλοκάκι, παροχής υπηρεσιών. Ναι. Αυτοί πλέον θα φορολογούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Οπότε χάνουν το δικαίωμα του φορολόγητου που είχαν μέχρι στιγμής που φορολογόντουσαν σαν μισθωτοί. Οπότε η επιβάρηση για αυτούς θα είναι αρκετά μεγάλη. Μπορούμε να δώσουμε ένα παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι σημαντικό. Κοίταξε, μέχρι στιγμής, ας πούμε, αυτοί που
χρησιμοποιούσαν το μπλοκάκι, φαρμακοποιούσαν με την κλίμακα του μισθωτών. Δηλαδή, με το 8.000 τόσο χρονολόγιο. Ναι. Τώρα θα φορολογούνται μέχρι ένα εισόδημα με 22% και από 30.000 και πάνω θα πίνουμε 45%. 45% η φορολογία για το πάνω από. Δηλαδή, ναι. Φορολογία με το πρώτο ευρώ, όπως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ναι, 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 ναι. Και με πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με αυτό που πήρατε. Ναι, σε σχέση με αυτό που είχαν μέχρι τώρα είναι μεγάλη αύξηση. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πελάτες σας οι οποίοι έχουν προβληματιστεί σοβαρά για αυτή την περίπτωση. Εσείς, ποια είναι η εκτίμησή σας? Κοιτάξτε, ο μεγαλύτερος προβληματισμός στους πελάτες και για όλους μας βέβαια είναι η αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές. Όχι τόσο στη φορολογία όσο στις ασφαλιστικές. Δηλαδή, πλέον οι εισφορές στον ΟΑΕ και στα άλλα ασφαλιστικά ταμεία θα πληρώνονται ανάλογα του δηλωθέντου εισοδήματος. Και όχι με ένα πάγιο ποσό που γινόταν μέχρι τώρα. Το ποσοστό ανέρχεται γύρω στο 27%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποιος, ας πούμε, με κάποιο πλαφόν, έτσι, που ανεβαίνει στη γύρω στα 18-1500 ευρώ το χρόνο. 27% είναι η φορολογία του για να βέρνει τον ασφαλιστικό. Για ασφαλιστικές φορές, ναι. Ναι. Οπότε φαντάζεστε έναν εργαζόμενο, ας πούμε, έναν ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος δήλωνε ένα εισόδημα μέχρι στιγμής, ας πούμε, 30-40.000 και πλήρωνε 5.000 το χρόνο σε ασφαλιστικές φορές, τώρα αυτό το ποσό θα πηγαίνει επί 27%, δηλαδή. Ας πούμε. Αφού είναι 40.000, ας πούμε, επί 27% θα πάει 1.800. Δηλαδή διπλασιάζεται. Διπλασιάζεται επί της ουσίας. Και αυτό είναι ένας λόγος κάποιος να μπορέσει να κρύψει εισοδήματα. Και αυτό είναι. Εντάξει. Δεν θα είναι και τόσο εύκολο από εδώ και πέρα πλέον να αποκριβούν εισοδήματα για τη στιγμή που όλοι θα ζητάνε να πληρώνουν μέσω πιστωτικών καρτών. Οι μεγάλες εταιρείες πλέον για να δικαιολογήσουν και αυτή τα έξοδά τους πληρώνουν μέσω λογαριασμών τραπεζικών. Οπότε εντάξει, όλοι είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν τα τιμολόγια και τις αποδείξεις. Με το ΦΠΑ εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή προς το παρόν. Προς το παρόν, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι προσωρινό. Έτσι, ναι, δεν υπάρχει και απόφαση για οριστικό. Οριστικό. Τα τελευταία νέα που έχουμε και οι υποσχέσεις που δώσανε, ας πούμε, το Υπουργείο Οικονομικών προς τους δανειστές είναι ότι θα ισχύει για ένα χρόνο, το 2017. Οπότε πιθανόν. Και αυτά έχουν πληγεί από το προσφυγικό, όχι σε όλο το. Όλα τα νησιά. Κάποιες άλλες περιοχές, οι οποίες είχαν εξαγγελθεί ότι θα υπάρχει αύξηση του ΦΠΑ από 1η του 2017, όπως κάποια νησιά των Κυκλάδων. Ναι, ισχύει όντως από 1η του 2017. Αυτό επηρεάζει γενικότερα την οικονομία όλης της περιοχής νησιωτικής, έστω και αν ισχύει σε κάποιες περιοχές. Σίγουρα και σε μεγάλο βαθμό πιστεύω, γιατί εμείς πέρα από το ΦΠΑ που θα έχουμε το ίδιο ποσοστό με την υπόλοιπη Ελλάδα, έχουμε την επιβάρηση των μεταφορικών, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με το μεταφορικό έξοδο των υπόλοιπων χωρών. Σωστά. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων τώρα με την έναρξη του χρόνου? Παλιά είχαμε τις απογραφές, δεν ξέρω αν ακόμα. Ισχύει και τώρα, αυτά ισχύουν. Το βασικό που αλλάζει είναι η υποχρέωση των επιχειρήσεων να πληρώνουν πλέον τους μισθωτούς τους μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Είναι υποχρέωση αυτό, έτσι. Ναι. Και εάν δεν γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού, η δαπάνη αυτή δεν θα χτυπήσει. Μάλιστα. Οπότε τους υποχρεώνει όλους να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Βέβαια τώρα δημιουργούνται κάποια αντικειμενικά κριτήρια, αντικειμενικά προβλήματα, συγγνώμη. Κάποιοι μισθωτοί, ας πούμε, έχουν δεσμευμένους τους λογαριασμούς τους χρεών στις τράπεζες ή στην εφορία και τέτοια. Μέχρι στιγμής γίνονταν διευκόλυνση πληρωμή σε μετρητά. Τώρα το χάνουν αυτό το πλεονέκτημα και θα αντιμετωπίσουν θέματα. Όπως και οι πολλοί επιχειρηματίες που θα υποχρεωθούν να βάλουν τις πιστωτικές κάρτες θα έχουν θέματα αν έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς, γιατί όλα τα χρήματα αυτά θα πηγαίνουν. Ο φίλος προς το δημόσιο επί της ουσίας.
Γίνεται βέβαια μια προσπάθεια. Υπάρχει. Το ακατάσχετο, ναι. Αυτό υπάρχει για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Για τους επαγγελματίες δεν υπάρχει ακόμα. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα από τους φορείς να δημιουργηθεί ένας ακατάσχετος λογαριασμός για τους επιχειρηματίες που θα μπαίνουν μέσα τα λεφτά. Προσωπικού τους. Και του προσωπικού και του, τα χρήματα που εισπράττουν από τις πωλήσεις τους μέσω πιστωτικών καρτών. Να υπάρχει ένα όριο ακατάσχετο και να διευκολυνθούν. Γιατί εάν είναι δεσμευμένοι όλοι οι λογαριασμοί, δεν θα μπορούν να κινηθούν και οι επιχειρήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις, κατά την εκτίμησή σας, στην περιοχή μας που έχουν τέτοιου είδους πρόβλημα. Ναι, ναι. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί και φοβάμαι ότι με τον καινούριο χρόνο θα αυξηθούν αυτές οι επιχειρήσεις λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων προς το δημόσιο. Και φυσικά ο τζίρος της αγοράς δεν επιτρέπει αισιοδοξία σε σχέση με εισπράξεις τέτοιες που θα μπορούν να τους διευκολύνουν στην αποπληρωμή υποχρεώσεων, ώστε να μπορέσουν να διακινήσουν και να απεμπλάξουν τους λογαριασμούς τους, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί αν είναι μεγάλα τα ποσά, χρειάζονται ρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται. Οι ρυθμίσεις πλέον πέρα των 100 δόσεων που όσοι δεν έχουν ενταχθεί ή οι υπόλοιπες οφειλές που δεν έχουν ενταχθεί σε 100 δόσεις, για να είναι μεγάλα τα ποσά, δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, πιστεύω. Αρχίζουμε το 17 λοιπόν με έντονο προβληματισμό για τα οικονομικά, τα οποία να ευχηθούμε βέβαια να πάνε καλά, μια ευχή. Όχι, να πάνε καλά, αλλά το θέμα είναι να πάνε γενικά τα οικονομικά της Ελλάδος για να μπορούν να δοθούν οι ανάσεις και στους επαγγελματίες και στους ιδιώτες, να γίνει. Να καταπολεμηθεί το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, γιατί η προσωπική μου άποψη, το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδος είναι η ανεργία των νέων ανθρώπων.